screaming into the canyon at the moment of my death. Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς δημιούργησα αυτή την τσάντα βαρελάκι. Την λάτρεψα, δεν έχω λόγια να την περιγράψω, το πόσο σταθερή και όμορφη τσάντα μου βγήκε. Θα σας πω τα υλικά που χρησιμοποίησα, τα οποία τα έχω αγοράσει όλα από το Handybrand. Θα σας βάλω τα link από κάτω, αν ενδιαφέρεστε για τα ίδια υλικά. Ο λόγος που το κάνω είναι γιατί η συγκεκριμένη τσάντα είχε αυτό το αποτέλεσμα το υπέροχο, γιατί χρησιμοποίησα τα σωστά υλικά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας τα δείξω ένα-ένα αναλυτικά τι έχω χρησιμοποιήσει, για όποια κυρία ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει ακριβώς και εκείνη τα ίδια. Πρώτα απ' όλα το νήμα είναι ένα νέο νήμα που έχει βγάλει το Handybrand. Είναι πολύχρωμο και βαυμακερό νήμα. Πήρα 2 στρογγυλούς πάτους 21 εκατοστά. Χρησιμοποιούνται σαν πάτη σε άλλες τσάντες. Εγώ όμως έκανα τα πλαϊνά μου με αυτούς. Χρησιμοποίησα το φερμουάρ για το άνοιγμα από πάνω, το μεγάλο μέγεθος, το 30-35 εκατοστά. Πήρα 2 πέλματα δερμάτινα για τους ώμους, για τα χερούλια, γιατί η σκέτη αλυσίδα εμένα προσωπικά δεν με βολεύει. Τις τσάντες αυτές τις μεγάλες τις χρησιμοποιώ κάθε μέρα στη δουλειά μου, τις φορτώνω, βάζω ό,τι βάζουμε όλες μας μέσα σε τσάντες και με σκέτη αλυσίδα δεν γίνεται να την κρατήσω, υποφέρει όμως. Οπότε σαφέστατα σε κάθε τέτοια τσάντα χρησιμοποιώ τα πέλματα του ώμου τα μεγάλα. Πήρα 1 μέτρο αλυσίδα και 4 καμάρες για να βάλω την αλυσίδα πάνω στην τσάντα μου. Όσο αφορά την επένδυση που είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την τσάντα, χρησιμοποίησα 2 ειδών επενδύσεις για πρώτη φορά και το πλέγμα και την σάλπα την αυτοκόλλητη και φυσικά τη φόδρα μου. Έτσι κατάφερα να έχω αυτό το στακάτο και σταθερό αποτέλεσμα. Πάμε λοιπόν, αφού σας έδειξα όλα μου τα υλικά. Το νήμα το έκανα εγώ κουβαράκι, γιατί το αγοράζουμε σε τσιλέ. Την αλυσίδα που σας έδειξα, το 1 μέτρο, την έχω κόψει σε 4 ίσα κομμάτια και τα έβαλα με κρίκους μηχανικούς, πέλμα ώμου και στις καμάρες. Θα σας δείξω μετά πώς θα το βάλουμε στην τσάντα. 2 φορές το ίδιο πράγμα έκανα. Το φερμουάρ που σας είπα, κοιτάξτε το μεγεθός του. Είναι το μεγάλο, το 35 εκατοστά. Είναι 35 το φερμουάρ, 30 το κομμάτι που ενώνουμε με το ύφασμα. Και εδώ είναι η πάτη που σας είπα. 21 εκατοστά είναι η διάμετρός τους. Τα γνωστά αγαπημένα μου πιαστράκια, τα έχω για να πιάνω την επένδυσή μου με το πλεκτό και βελονάκι νούμερα 5,5 για το σώμα της τσάντας και 4 για να ετοιμάσω τους πάτους μου, τα πλαϊνά μου. Έχω κάνει τον έναν ήδη, τον έχω κάνει με διαφορετικό τρόπο όπως βλέπετε, θα σας δείξω τώρα στον άλλον πώς το κάνουμε. Το βελονάκι αυτό μου το έχει φτιάξει η κόρη μου. Είναι χειροποίητο. Με το βελονάκι νούμερο 4 λοιπόν, για να χωράει μέσα από τις τρύπες και να μην μας δυσκολέψει πολύ, θα βγάλω το νήμα μου από την καλή πλευρά του πλαϊνού μου και τραβώντας χαλαρά τη θηλιά, μπαίνω στην επόμενη τρύπα, το βγάζω και κάνω ένα βουβό. Όσο πιο χαλαρά μπορώ το νήμα μου για να φτάνει η θηλιά μέχρι την επόμενη τρύπα και για να μην τεντώσει. Βούβα σε όλες τις τρύπες. Προσοχή, χαλαρά το νήμα για να μην σφίξουνε και δημιουργούμε λοιπόν αυτές τις θηλιές. Έτσι συνεχίζουμε γύρω-γύρω. Έφτασα λοιπόν στην τελευταία τρύπα, να σας δείξω πώς κλείνω εγώ με αυτή την τεχνική.
Μπαίνω στην τρύπα που ξεκίνησα. Βγαίνω κανονικά με ένα βουβό. Και αφού θα περάσω το νήμα μου όλο να βγει από την καλή πλευρά του πλαϊνού μου, το ίδιο νήμα ακριβώς θα το ξαναπεράσω στην ίδια τρύπα από την πίσω πλευρά. Η ένωση, κοιτάξτε, είναι σχεδόν αόρατη. Νάτι. Μια καθαρή, όμορφη ένωση. Θα δέσω κόμπο τώρα το τέλος του νήματος και την αρχή. Και είμαι έτοιμη, το έχω στερεώσει την πρώτη σειρά. Τώρα θα πάρω το κανονικό το βελονάκι που θα πλέξω όλη την τσάντα, το νούμερο 5,5, και θα ξεκινήσω να στρώσω το πλαϊνό μου, ώστε να του δώσω χέρι να μπορεί να ενωθεί με το σώμα που θα δημιουργήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν, περνάμε κάτω από τις θηλιές αυτές που έχουμε δημιουργήσει, μπαίνοντας κάνουμε απλά άριχτα. Μπαίνω κάτω από τη δεύτερη θηλιά. Εγώ πλέκω και το νήμα μαζί για να μην έχω να το στερεώσω μετά. Στη δεύτερη θηλιά λοιπόν θα κάνω 2 άριχτα. Στην επόμενη. Θα κάνω 1 άριχτο. Στην επόμενη θα κάνω 2. Κάποιες θηλιές που ίσως να τις έχω σφίξει περισσότερο στην πρώτη σειρά που έκανα, είναι πιο δύσκολο να περάσει το βελονάκι από κάτω. Αλλά δεν είναι τίποτα. Όλα γίνονται. 1 άριχτο, 2 άριχτα στην επόμενη. Έτσι θα συνεχίσω όλο το πλαϊνό γύρω-γύρω σε όλες τις θηλιές. Με αυτόν τον τρόπο. 1 άριχτο, 2 άριχτα. Έφτασα στο τέλος. 2 άριχτα και με βουβό ενώνω στον αρχικό μου πόντο. Αυτός είναι. Αυτό είναι. Έτοιμος και αυτός αυτό το πλαϊνό. Θα αφήσω αρκετό νήμα για να μην χρειαστεί μετά πάλι να ενώσω και να κάνω κόμπους και στερεώματα. Και αφήνω και αυτό το μπάτο στην άκρη. Αυτό το πλαϊνό, για να είμαι πιο ακριβής. Πάμε τώρα να κάνουμε το βασικό κομμάτι της τσάντας μας. Θα πλέξω ένα μακρύ κομμάτι που θα τυλίξει γύρω-γύρω το βαρελάκι. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πλέξω ένα κομμάτι λοιπόν που θα αγκαλιάσει όλο αυτό το πλαϊνό. Την περίμετρο του στρογγυλού πλαϊνού μου. Αφήνοντας βέβαια ένα κομμάτι επάνω, γιατί θα μπει το φερμουάρ. Δηλαδή θα ξεκινήσω από εδώ, θα πλέξω περιμετρικά και θα καταλήξω εκεί. Βλέποντας λοιπόν το κομμάτι μου, αφού κάνω ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, θα μετράω και θα δω. Αγκαλιάζει το στρογγυλό μου. Θα σας πω βέβαια τις τελικές διαστάσεις. Αλλά πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Να σας πω πριν, ότι πριν κάνω το βίντεο, δοκίμασα πάρα πολλές πλέξεις με αυτό το νήμα. Το νήμα είναι υπέροχο, είναι μαλακό, είναι βαμβακερό, δεν κουράζει το χέρι, δίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά επειδή από μόνο του έχει αυτά τα χρώματα, δεν θέλει πλέξη, φίλες μου. Κατά τη δική μου άποψη, θέλει σχετά άριχτα. Θα το δείτε κι εσείς αν το δοκιμάσετε. Είναι σαν να κάνει φασαρία αν κάνει κάποια πλέξη αυτό το νήμα, ενώ σχετά άριχτα βγάζει μόνο του τα ωραία νερά του και κάνει από μόνο του ένα σχέδιο. Έχει τις αχπινιές του αυτό το νήμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι μία αλυσίδα που να καλύπτει αυτό το κομμάτι του φερμουάρ. Στη δική μου περίπτωση, με το βελονάκι αυτό, με το χέρι που πλέκω εγώ,
χρειάστηκα 30 αλυσίδες για να φτάσω αυτό το κομμάτι, να καλύψω αυτό. Εσείς μπορεί και να μην χρειαστείτε 30, με άλλο νήμα, με άλλο βελονάκι ή πλέκοντας διαφορετικά με το δικό σας χέρι, μπορεί να χρειαστείτε περισσότερους ή λιγότερους. Αφού λοιπόν έκανα 30 αλυσίδες, κάνω άλλη μία για να γυρίσω και ξεκινάω με τον τρόπο που πλέκω εγώ την αρχική μου αλυσίδα, πάντα στην πίσω θηλιά. Στην πίσω θηλιά ρίχτω. Δεν πλέκω ποτέ πάνω στην θηλιά κανονικά, πλέκω στο πίσω κομμάτι. Όλες τις αρχικές μου αλυσίδες, είτε πρόκειται για ρούχο, είτε για τσάντα, οτιδήποτε, πάντα το πλέκω έτσι. 30 ρίχτα λοιπόν, η πρώτη μου σειρά. Έφτασα στο τέλος, κάνω τον τελευταίο μου πόντο. Μία αλυσίδα στον αέρα. Γυρίζω τη δουλειά μου και κατευθείαν στον πρώτο πόντο μου άριχτο. Και συνεχίζω έτσι απλά, με απλά άριχτα. Πάρα πολύ εύκολη. Ένα κομμάτι που θα το βγάλετε βλέποντας μια ωραία ταινία, χωρίς να μετράτε, χωρίς τίποτα. Έτσι θα συνεχίσω. Δείτε. Θα συνεχίσω λοιπόν να πλέκω αρκετές σειρές, δοκιμάζοντας, θα δω πότε θα πρέπει να σταματήσω. Να το λοιπόν το δικό μου κομμάτι, αυτό είναι το φάρδος του, το οποίο είναι ...31 εκατοστά. Εξέχει ελάχιστα δεξιά και αριστερά από το φερμουάρ και το μήκος που χρειάστηκα εγώ είναι 60 εκατοστά. ...60 λοιπόν μήκος και 30 φάρδος είναι το πάνελ αυτό που θα δημιουργήσει το σώμα από το βαρελάκι. Έπλεκα και δοκίμαζα. Να, δείτε, έφτασα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι που άφησα ένα κενό για να μπορεί να μπει το φερμουάρ. Έπρεπε να μείνει ένα κενό. Εάν και εσείς πάρετε αυτά τα πλαϊνά, τα 21 εκατοστά και βάλετε και το φερμουάρ, να ξέρετε ότι χρειάζεστε 60 εκατοστά μήκος στο πάνελ που θα πλέξετε. Το επόμενο που θα κάνω τώρα, αυτή είναι η καλή πλευρά του πλεκτού. Σας έχω ξαναπεί πως την ξεχωρίζω. Τα ρίχτα ποδαράκια, ένα δύο, δημιουργούν αυτή τη ρίγα. Ανά δύο. Διαλέγω λοιπόν η καλή μου πλευρά να είναι η πλευρά που ξεκινά κατευθείαν με μία ρίγα. Γιατί από την άλλη πλευρά, αν δείτε, δεν ξεκινάνε με ζευγάρι, ξεκινάει με μία και μετά το ζευγάρι με τη ρίγα. Εγώ λοιπόν επιλέγω την καλή μου πλευρά να είναι αυτή, που το νήμα μου είναι δεξιά, όπως το κοιτάμε. Θα το βάλω από την ανάποδη. Έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν 2 τσιλέδες από αυτό το νήμα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα ο δεύτερος. Βέβαια θα είναι το κομμάτι που θα χρειαστεί για να ενώσω. Παίρνω λοιπόν το πλέγμα μου, το κόβω όσο είναι ακριβώς το πλεκτό μου και για να κάνω την περιμετρική σειρά που κάνουμε γύρω-γύρω από αυτά τα πάνελ, τη στεφάνη που λέω εγώ, θα την κάνω τελευταία μαζί με το πλέγμα μου. Θα κόψω λοιπόν το πλέγμα μου ακριβώς όσο είναι το πλεκτό μου. Για ποιο λόγο το έκανα αυτό? Συνήθως σας έχω δείξει ότι το πλέγμα το αγκαλιάζω με τη φόδρα, με το ύφασμα και το ράβω μετά επάνω. Στην τσάντα βαρελάκι, επειδή τη θέλω πολύ στακατή, σκληρή τσάντα δηλαδή να στέκεται, θα κάνω διπλή επένδυση. Πρώτα λοιπόν θα σας δείξω τι θα κάνω με το πλέγμα και μετά θα σας δείξω τι θα κάνω με το ύφασμα και με τη σάλπα, το σκληρυντικό σάλπα. Διπλή επένδυση λοιπόν για αυτή την τσάντα. Θα καθαρίσω εγώ τώρα το πλέγμα μου και το βάζω το πλεκτό μου με την καλή πλευρά πάνω στο πλέγμα,
Παίρνω λοιπόν τα αγαπημένα μου αυτοπιαστράκια που με βγάζουν ασπροπρόσωποι πάντα και θα βάλω σε λίγα σημεία, θα πιάσω σε λίγα σημεία το πλεκτό μου με το πλέγμα. Θα το ισιώσω εγώ με τα χέρια μου, κοιτάω με το μάτι κάθε τις ρίγες να είναι ίσιες. Ειδικά με αυτό το νήμα που είναι μαλακό, τη συγκεκριμένη δουλειά την κάνω γιατί πλέκοντας, αν αρχίσει και μου τραβιέται το πλεκτό, στο τέλος θα μου στρίψει. Δεν θα είναι ίσιες οι ρίγες. Καλό είναι λοιπόν με κάποιο τρόπο, ακόμα και με μανταλάκια, με ποντοδείκτες, με ό,τι θέλει κάθε μία, να το σταθεροποιήσει λίγο σε κάποια σημεία για να μην στρίψει. Αν πιάνετε με το χέρι σας πλεκτό και πλέγμα, στην πορεία θα αρχίσει να τεντώνει το πλεκτό και θα το χάσουμε. Το έκανα λοιπόν ίσια πάνω στο πλέγμα και τώρα θα πάρω πάλι το μικρότερο βελονάκι για να μπορεί να περάσει από το πλέγμα μου. Θα κάνω την κορνίζα μου γύρω-γύρω. Το δέσιμο που λέω εγώ του σώματος της τσάντας. Μπαίνοντας στον ίδιο πόντο το γωνιακό και στο γωνιακό πόντο από το πλέγμα, θα κάνω ένα άριχτο. Έτσι δημιούργησα το γωνιακό μου πόντο. Ξαναμπαίνω στον ίδιο και στον επόμενο πρώτο πόντο από το πλέγμα και ξεκινάω να γυρίσω σε αυτή τη σειρά. Ξέρουμε λοιπόν ότι κάθε σειρά μας είναι ένα άριχτο. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε σειρά, προσπαθώντας να πιάνουμε όσο πιο ομοιόμορφα μπορούμε από πίσω το πλέγμα και ξεκινάμε. Ένα άριχτο σε κάθε σειρά πιάνοντας το πλεκτό μαζί με το πλέγμα. Επειδή το πλεκτό είναι σταθεροποιημένο πάνω στο πλέγμα με τα πιαστράκια μου, είναι πάρα πολύ εύκολη αυτή η δουλειά και θα μου δώσει το αποτέλεσμα που θέλω εγώ. Να το δείτε. Έτσι θα συνεχίσω, πιάνοντας και το πλέγμα λοιπόν, να το. Επειδή το πλέγμα μου αυτό είναι ψηλό, είναι μικρές οι τρύπες, δεν είναι τρύπα και πόντος, επειδή το έχω σταθεροποιήσει όμως, όπου μπει από πίσω το βελονάκι, δεν κοιτάω, όπου μπει από πίσω, θα κάνω το άριχτό μου. Συνεχίστε μου λοιπόν για κάθε σειρά, μέχρι τη γωνία, που κάνουμε τρία άριχτα. Ο τελευταίος είναι αυτός, ένας γωνιακός και ένας που γυρνάμε στην επόμενη πλευρά. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Κάνω στο πλέγμα λοιπόν όλα αυτά. Κάντε μου κι εσείς την ίδια δουλειά και θα τα πούμε σε λίγο. Το πλεκτό μου κομμάτι είναι έτοιμο, δείτε. Το έχω πιάσει όμορφα με το πλέγμα. Το επόμενο που θα κάνω. Πριν τοποθετήσω το ύφασμα και τη σάλπα, πρέπει να βάλω τα χερούλια μου, τις βάσεις βασικά, αυτές τις καμάρες. Η τσάντα μου είναι κρεμαστή στον ώμο και τα χεράκια θα πρέπει να μπουν εκεί, να τοποθετηθούν κάπου εκεί. Θέλω όμως να τα βάλω, επειδή θα πιαστούν μαζί με το δίκτυ, πριν βάλω το ύφασμα για να καλυφθούν από πίσω τα σιδεράκια. Θα βάλω λοιπόν το πρώτο, ίσια, ομοιόμορφα, με καθοδηγούν πάρα πολύ εύκολα οι σειρές μου. Πέρασα από πίσω τα δύο σιδεράκια και το σταθεροποιώ. Τα σφίγγω καλά. Να το. Πάμε να βάλουμε και το δεύτερο. Μετράω. Εγώ προσωπικά έχω αφήσει 4 σειρές με άριχτα από πάνω.
3 άρρηχτα ποδαράκια από την άκρη τους. Θα μετρήσω και με τη μεζούρα μου να είμαι σίγουρη ότι το έχω κάνει σωστά. Σχεδόν 5 εκατοστά έχω αφήσει από τα πλάγια. Τέλεια. Σταθεροποιώ και αυτή την καμάρα. Τέλεια. Έχω βάλει και τα 4, τις 4 βάσεις μου για τις αλυσίδες. Το επόμενο λοιπόν που θα σας δείξω, που δεν το έχω ξανακάνει σε άλλο βίντεο, είναι η επένδυση με τη σάλπα, η τοποθέτηση αυτού του σκληρυντικού. Είναι ένα αυτοκόλλητο σκληρυντικό. Έχω πάρει λοιπόν αυτό το κομμάτι και αυτό που θέλω να κάνω, να, από εδώ κολλάει, από εδώ είναι η σκληρή πλευρά. Πάλι με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, θα βάλω επάνω το σώμα της τσάντας μου και θα κόψω όσο είναι αυτό το σώμα και το σκληρυντικό αυτό. Έκανα ένα σημάδι με το μολύβι μου και απλά θα την κόψω με το ψαλίδι. Έτοιμο λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Νάτι, είναι ίσα με το σώμα της τσάντας. Παίρνω λοιπόν το ύφασμα, φυσικά θα το κόψω λίγο μεγαλύτερο για να μπορέσω να το διπλώσω. Βγάζουμε λοιπόν το χαρτί το αυτοκόλλητο. Θα στρώσουμε καλά το ύφασμα και βάζουμε την κόλλα από το πάνω μέρος και γυρίζουμε το ύφασμα σιγά σιγά και τυλίγουμε τη σάλπα μας και κολλάει η φόδρα εκεί. Το επόμενο βήμα είναι να ράψω με κλωστή και βελόνα γύρω-γύρω την επένδυση αυτή. Ήδη αν το κάνω έτσι θα δείτε πώς στέκεται. Αυτό το αποτέλεσμα ήθελα, το πιο σκληρό, το πιο σταθερό, για να στέκεται το βαρελάκι μου έτσι όταν θα μπουν και τα πλαϊνά. Έτοιμη η επένδυσή μου με το ύφασμα. Βλέπετε ότι έχει γίνει ένα σταθερό κομμάτι, το αποτέλεσμα λοιπόν που ήθελα ακριβώς πέτυχα. Το βαρελάκι γεμίζοντάς το από πάνω δεν θα ήταν ωραίο να κρεμάσει από κάτω. Έχω ράψει από τη μία πλευρά το φερμουάρ. Και τώρα θα ενώσω πρώτα τα στρογγυλά πλαϊνά και στο τέλος θα κλείσω την άλλη πλευρά με το φερμουάρ. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς βάζουμε τώρα τα πλαϊνά μας. Είπαμε ότι έχω αφήσει το νήμα επάνω. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί, βάζω το βελονάκι μου. Και θα ξεκινήσω από τον πρώτο πόντο, τον γωνιακό, από το σώμα της τσάντας μου. Περνάω λοιπόν τον πρώτο πόντο και κάνω μια αλυσίδα στον αέρα. Πάμε στον επόμενο. Πόντο με πόντο. Θα κάνω βουβό και μια αλυσίδα στον αέρα.
Συνεχίζω. Πόντος από το πλαϊνό μου, πόντος από το σώμα της τσάντας, βουβό και μία αλυσίδα στον αέρα. Εγώ επέλεξα να κάνω αυτή την ένωση με το βελονάκι και με αυτό το σχέδιο που κάνω. Μπορείτε να το ενώσετε με σκέτα βουβά, με σκέτα άριχτα, ακόμα και με βελόνα κυκλωστή. Ό,τι θέλει και βολεύει την κάθε μία από εσάς. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό το σχέδιο, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ένωση, η ανάγλυφη, και την κάνω σε πολλές τσάντες μου. Η αρχή είναι πάντα πιο δύσκολη, γιατί δεν έχουμε καλά από πού να κρατήσουμε την τσάντα μας, δεν μας δίνει καλό κράτημα. Όμως η πρώτη πόντη είναι η πιο δύσκολη, μετά είναι όλα εύκολα. Συνεχίζω πόντο με πόντο. Βουβό, αλυσίδα στον αέρα. Πόντος μπροστά, πόντος πίσω. Βουβό, αλυσίδα στον αέρα. Κάνω λοιπόν αυτή την ένωση, αυτό το σχέδιο που βλέπετε. Είπα όμως ότι είναι επιλογή σας αν θα το κάνετε. Συνεχίζω έτσι και θα τα πούμε στο τέλος. Κοντεύω να φτάσω. Λοιπόν, έφτασα στο τέλος. Τελευταίος πόντος. Πάμε με τον ίδιο τρόπο να ενώσουμε και το άλλο μας πλαϊνό. Θα ξεκινήσω πάλι από εκεί που έχω αφήσει το νήμα μου. Με τον πρώτο γωνιακό πόντο από το σώμα. Τον ίδιο τρόπο ακριβώς ακολουθώ. Πάλι η αρχή είναι πιο δύσκολη, βλέπετε δεν έχω όπου να το πιάσω καλά. Με επιμονή και υπομονή όμως, όλα γίνονται. Μόλις κάνουμε ένα κομμάτι, μετά στέκεται από μόνο του το πλαϊνό και είναι πιο εύκολο. Άλλωστε το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Πόντο με πόντο, βουβό και αλυσίδα στον αέρα. Φτάνοντας στο τέλος, να σας δείξω ότι έχω βάλει ένα σημάδι για το... και την άλλη πλευρά έχουν μείνει αυτοί οι πόντοι κενοί. Τους μέτρησα λοιπόν και έβαλα σημάδι γιατί θέλω να μου βγει ακριβώς ίδια η τσάντα, για να μην στρίψει. Το άνοιγμα λοιπόν πρέπει να είναι ίδιο και από αυτή την πλευρά. Κοιτάω λοιπόν να το φέρω στα ίσια και να αφήσω ακριβώς το ίδιο κενό. Τέλεια. Τελευταίος πόντος μου, με το σημάδι μου. Αν σας αρέσει και εσάς αυτό το τελείωμα που κάνω, αυτή η ένωση, κάντε τον κόπο να την κάνετε όπως εγώ. Είναι σαφέστατα πιο χρονοβόρα από ότι να το κάνετε με βελόνα και κλωστή, αλλά δίνει ένα ιδιαίτερο ένωμα. Θα τραβήξω το νήμα μου να το στερεώσω.
Και τώρα θα ενώσω την άλλη πλευρά με το φερμουάρ. Εδώ βέβαια θα το κάνω με το νήμα μου και βελόνα. Σας δείχνω εν συντομία, να ξέρετε βέβαια ότι εγώ γυρνάω πίσω άλλη μια φορά για να το στερεώσω καλά το φερμουάρ, δηλαδή αν σας έδειχνα από τη μέσα πλευρά θα βλέπατε ότι δεν έχω κανένα κενό, όλες τις τρύπες από το φερμουάρ τις έχω ραμμένες για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα συμβεί κανένα τύχημα. Στερεώσω καλά το τέλος. Το τελείωσα λοιπόν και το φερμουάρ και είναι από τις περιπτώσεις που θα ήθελα να μπορούσα με κάποιο άλλο μαγικό τρόπο να σας δώσω να καταλάβετε για το τι τσάντα μιλάμε. Πόσο σταθερή είναι, πόσο στακάτη, το μέγεθός της. Είναι πάρα πολύ ελαφριά να σας πω, το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μια τσάντα πρέπει να βγει ελαφριά, γιατί αν γίνει ασήκωτη με τα πράγματα που βάζουμε μέσα, μετά τι είναι, μια κουραστική τσάντα. Είναι μια υπέροχη τσάντα, μακάρι να μπορούσα να σας το δώσω να καταλάβετε καλύτερα. Με τα υλικά που χρησιμοποίησα έχω ένα τέλειο αποτέλεσμα, πραγματικά τέλειο. Η τσάντα μέσα είναι αυτή, είναι πολύ μεγάλη τσάντα. Θα βάλω και τα χερούλια τώρα, τα χεράκια που έφτιαξα. Προσέχω να μην μου στρίψει. Ίσια οι αλυσίδες μου, ίσια το πέλμα του ώμου. Να το. Εννοείται ότι χεράκια μπορείτε να κάνετε ακόμα και πλεκτά, να βάλετε σκέτα δερμάτινα που σαφέστατα θα βγουν πιο οικονομικά. Μπορείτε να βάλετε σκέτη αλυσίδα, πιο κοντή. Να το, ένα κοντό χεράκι δηλαδή. Εμένα δεν με βολεύουνε, επειδή βάζω πολλά πράγματα στη τσάντα μου στη δουλειά, δεν με βολεύουν οι τσάντες χειρός. Θέλω πάντα να την έχω στον νόμο την τσάντα. Γι' αυτό το λόγο έκανα μακρύτερο χεράκι. Είναι δηλαδή 25 εκατοστά το κάθε κομμάτι της αλυσίδας, συν τα εκατοστά που μου δίνει το πέλμα του ώμου, είναι αρκετά μακρύ χεράκι. Νάτι λοιπόν, είμαι πολύ περήφανη για αυτή την τσάντα, θα την ευχαριστηθώ, εύχομαι να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Αν σας άρεσε το σημερινό μου βίντεο, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου, like, το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις σε κάθε νέο μου βίντεο και μην ξεχάσετε να μπείτε στο Facebook, στην ομάδα του The Crochet, για να λύνετε οποιαδήποτε απορία σας, για να μοιράζεστε μαζί μας τις δημιουργίες σας και να κάνουμε όμορφη παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με μια νέα δημιουργία.